νούμερο που διάλεξα για τούτη την παράσταση είναι λιγάκι ντεμοντέ και θέλει συμπαράσταση. Παρ' όλα αυτά, στο χέρι μου είναι να σας κερδίσω και ας βάλουμε την όπισθεν να πάμε λίγο πίσω. Βρισκόμαστε σε μια χρονιά που αν δεν έχει κλέψει πρέπει να είναι δυστυχώς ετών 46. Ο πόλεμος τελείωσε. Έπιασε γα το νέο. Με ζήτω απογείωσε τον κάθε Αθηναίο. Και ωραία συνδυάζεται μες τη χρονιά εκείνη η Χειροσύμα από τη μια και μόδα το μπικίνι. Στις πλάκες τις ανηφοριές, τα σπίτια νοικιασμένα δωμάτιο-δωμάτιο πληρώνουν τα σπασμένα. Για νέους και οικογένειες, για δεξιούς και αριστερούς με τραύματα και ευγένειες, δωμάτιο-δωμάτιο, ευάερο και βίλιο, με μια κοινόχρηστη αυλή, φεγγάρι και εμφύλιο. Από την άλλη τη μεριά, ο κόσμος ασημώνει τη Ρίτα Χέιγουορθ για να δει, με σάρκα και οθόνη, σταθερινά τα σινεμά της εποχής εκείνης. Ένα από αυτά είναι ο Ερμής, τελείως από μνήμης. Τι άλλο είχε κατά νου ο παρελθόν ο χρόνος? Το δόγμα Τρούμαν βασικά. Βοηθούσε επιμόνως το σχέδιο Μάρσαλ αφενός και λίγο αφετέρου για μια Ευρώπη δυνατή της νίκης της απτέρου. Να δείτε ομόνια εσείς χωρίς συντριβανάκι, γεμάτη άνθη και ανθούς, και να είναι και βραδάκι. Λίγο πιο πέρα, βαριετέ του Αλκαζάρ, αν ξέρετε. Ο κύριος Λάσκος μίλαγε και όμορφα προφέρεται ένα στεράκι εποχής κρυμμένο μες στην Κουίντα, νομίζω το όνομα αυτής πως ήταν Ρόζα Λίντα. Άλλες ηρωίδες του καιρού αυτού, η Μαντάμ Σουσού και η χοντρή του θησαυρού. Και Αθηναίες, τι κομψώτης από κούνια, τι καλό, φορούσαν βάτες και τα κούνια από φελό. Το καμπανάκι και το τραμ τραβούσε ίσια για τα πατήσια και απόψε τούμπα σε αυτή τη ράμπα η διαδρομή. Το αφιέρωμα μας έδωσε το χώρο με έναν όρο, να θυμηθούμε της γενιάς την αφορμή.